Το σημερινό event είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό κομμάτι της καινοτόμας διαδικασίας των τραπεζικών Ινστιτούτων, διότι μπορεί κανείς μέσα από αυτό να ανοιχτεί προς την πιο παραγωγική πλευρά μιας οικονομίας, όπως είναι οι νέοι, οι οποίοι έχουν πολύ ταλέντο και πολύ διάθεση να βρουν καινούργιους τρόπους με τους οποίους θα δώσουν value, αξία δηλαδή, σε industries όπως το τραπεζικό κομμάτι, όπως το τραπεζικό χώρο. Οι οποίοι traditionally, δηλαδή παραδοσιακά, δεν είχαν καλό engagement με την καινοτομία και την καινοτόμα διαδικασία. Καθώς οι οικονομίες γίνονται πιο ψηφιακές, νομίζω είναι πολύ σημαντικό κανείς να κοιτάει με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις καινούργιες τεχνολογίες, ώστε να διαθέσουν περισσότερα και πιο ουσιαστικά προϊόντα στον κόσμο. Οι τράπεζες, όπως είπα και πριν, είναι ένα βασικό κομμάτι οποιαδήποτε οικονομίας και γενικά και παραδοσιακά δεν έχουν καινοτόμες διαδικασίες, οπότε μέσω από τις εκδηλώσεις, σαν και αυτή, όπως είναι το Hackathon, ας πούμε, μπορεί κανείς να αναπτύξει καινούργια προϊόντα ή να ενδυναμώσει την ποιότητα των προϊόντων που ήδη οι τράπεζες προσφέρουν. Και νομίζω οι νέες γενιές, οι οποίες είναι και πιο οικίες με τεχνολογία, είναι και οι πρώτες στις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να ανοίγονται, ώστε να παίρνουν περισσότερο inspiration, περισσότερο φαντασία για καινούργια προϊόντα και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Και τελικά νομίζω ωφελείται η κοινωνία, ωφελείται η οικονομία και σε μια χώρα σαν την Κύπρο, η οποία είναι και μικρότερη, νομίζω μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά μέσω από αυτή τη διαδικασία.